Τι συζητείτε? Ποιο είναι το περιεχόμενο? Υπάρχουν συγκλήσεις? Υπάρχουν τριβές και διαφορές και πού? Κάποτε ο νυν πρωθυπουργός είχε πει, μόλις απέρχεται μετά την ήττα της κυβέρνησης Σιμίτη, ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας ευρύτερης συμφωνίας για το Αιγαίο και δεν έκλεισε την τελευταία στιγμή, λέει, γιατί ο λαός επέλεξε διαφορετικά στις εκλογές τότε. Δεν μας λέτε σε αυτές τις άτυπες λοιπόν διαρευνητικές επαφές πού έχετε φτάσει? Ρωτώ λοιπόν, μπορείτε να καταθέσετε τα πρακτικά αυτών των διερευνητικών επαφών στη Βουλή? Και αν όχι, γιατί? Και αν δεν μπορείτε, που είναι απαράδεκτο για μένα, ναι, τουλάχιστον μπορείτε να μας πείτε ότι σε αυτά τα πρακτικά των διερευνητικών επαφών μπορεί να έχουν πρόσβαση βουλευτές για να ενημερωθούν? Ή μιλάμε για απόκριφα πράγματα και απόρριτα? Ή μιλάμε για διάφορες συμφωνίες που κατά καιρούς έχουν γίνει, έχουν αποσυρθεί διότι υποτίθεται στο παρασκήνιο επανέρχονται και τα λοιπά, σε ένα ατέρμονο παιχνίδι από το οποίο κερδίζουν οι πάντες πλην αυτής της χώρας και του ελληνικού λαού? Τα επισήμανα αυτά λοιπόν γιατί είναι αρκετά σοβαρά πράγματα. Κυρία Υπουργέ, επιχειρήσατε να δώσετε απαντήσεις και εσείς και η κυρία Υφυπουργός. Νομίζω όμως ότι οι απαντήσεις σας δεν ήταν καθόλου πιστικές και μάλλον επέτειναν το πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι φυσικά γιατρός. Έχω όμως μια επαφή με τα νοσοκομεία όπως έχουν όλοι οι πολίτες. Και από αυτή την άποψη δικαιούμαι νομίζω να έχω ένα λόγο, διότι αυτή η υπόθεση των νοσοκομείων και γενικότερα της υγείας δεν είναι υπόθεση μόνο όσων ασχολούνται σε αυτήν την υπόθεση, αλλά πρώτα απ' όλα των πολιτών. Και σας ερωτώ, βλέπετε τα κακά χάλια των νοσοκομείων? Βλέπετε την κατάσταση της κατάρρευσης στην οποία έχουν περιέλθει? Και πώς θα περισωθούν αυτά τα νοσοκομεία με τη λογική της ιδιωτικοποίησης που εισάγεται, που αναβαθμίζεται μάλλον με τα απογευματινά ιατρία? Τι επιχειρείτε να κάνετε? 2 λεπτά και τελειώνω. Τι επιχειρείτε να κάνετε με αυτήν την αναβάθμιση των απογευματινών ιατρίων? Τι επιχειρείτε? Εδώ πολύ φοβούμαι ότι έχουμε την Τρόικα πάλι, τις βασικές κατευθύνσεις της και που οδηγούν σε ένα ίμιο ιδιωτικό και στο τέλος ιδιωτικό νοσοκομείο κάτω από δημόσιο περίβλημα. Διότι οι βασικές κατευθύνσεις είναι 3 και στις οποίες δείχνουν επιμονή και με την ενδιάμεση έκθεση. Πρώτον, δραστική περικοπή των ασφαλιστικών δαπανών με αυξήσεις 2,5% με ορίζοντα το 2060, που σημαίνει κατάρρευση των ασφαλιστικών δαπανών για τα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα με ορίζοντα 5 ετίας. Δραστική περικοπή δαπανών για τα νοσοκομεία, μέχρι του ορίζοντα να μιλάμε για νοσοκομεία υποτίθεται χωρίς ελλείμματα και χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση άκουσον-άκουσον. Και βεβαίως το κλείσιμο των λεγόμενων ζημιογόνων ΔΕΚΟ ή την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Εδώ εστιάζεται όλο το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης της Τρόικα. Και υπό την Τρόικα νομοθετείτε και θέλετε να τους εμφανίσετε ότι γίνεται ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση την οποία υποδεικνύουν της ιδιωτικοποίησης. Και ερωτώ, δεν μου λέτε πόσο θα κοστίσει η αμοιβή στο απογευματινό ιατρείο, το οποίο διευρύνεται και αναβαθμίζεται μαζί με τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται? Πόσο θα την τιμολογήσετε, λέτε εσείς? Γιατί εσείς, με ποια κριτήρια? Ούτε και αυτά δεν θέτε στο νομοσχέδιο. Τι θα παίρνει ο γιατρός? Τι θα πληρώνει ο ασθενής? Τι το ασφαλιστικό ταμείο? Τι η σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία? Με τα στοιχεία που μας δώσατε είναι 80 ευρώ ο μέσος όρος της επίσκεψης. Ο μέσος όρος, 80 ευρώ, όταν στα πρωινά ιατρία είναι αστείο το ποσό, ασήμαντο. Τίποτα δεν πληρώνει στην ουσία το ασφαλιστικό ταμείο. Και ο ασθενής είχε κατά μέσο όρο τα έσοδα του νοσοκομείου αναλογικά με τους επισκέπτες. Πού θα το πάτε το 80 ευρώ? Τι έσοδα πάτε να κάνετε? Γιατί κάνετε το νοσοκομείο των 2 ταχυτήτων? Και δεν ξέρετε ότι θα υπερισχύσει από ένα νοσοκομείο 2 ταχυτήτων. Θα υπερισχύσει το ιδιωτικό νοσοκομείο, το οποίο θα απορροφήσει ό,τι το δημόσιο και το κοινωνικό στον τομέα της υγείας. Βεβαίως δεν θα γίνουν απότομα. Βεβαίως τα βήματα αυτά γίνονται σταδιακά. Αλλά εκεί είναι η κατεύθυνση και ο προσανατολισμός. Και η τομή μέσα από την οποία θα έχουμε μια αντεπανάσταση σε αυτόν τον τομέα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, όπου τα πάντα θα είναι ιδιωτικά. Πάμε στη σύνταξη τη μηδενική, πάμε στη μη ασφάλιση, πάμε στον μη απασχολούμενο. Πάμε στο νοσοκομείο
που θα πληρώνει ο ασθενής. Πάμε σε νοσοκομειακή περίθαλψη η οποία αναβαθμίζεται συνεχώς ο ιδιωτικός τομέας. Συνεχίζεται η λαϊλασία των δημόσιων νοσοκομείων. Δεν βλέπετε τι γίνεται στην Ουγγαρία. Αυτό είναι το επόμενο βήμα της Ελλάδας. Χειρότερη θέση από την Ουγγαρία. Κάτι πήγαν να κάνουν εκεί με τις τράπεζες και ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει: το πρόγραμμα δεν πάει καλά. Διακόπτουμε τη χρηματοδότηση. Και αυτή τη στιγμή ρίχνουν στα τάρταρα αυτή την οικονομία. Όποιος ακολουθεί το μονόδρομο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ οδηγεί τη χώρα του σε καταστροφή. Σε απόλυτη καταστροφή. Σε αυτή την καταστροφή οδηγείται την Ελλάδα. Και σας έκανα και μια σημείωση χτες για το θέμα της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Μάλιστα, αντικαπνιστική εκστρατεία. Μάλιστα, να περιορίσουμε δραστικά το κάπνισμα. Αλλά παρακαλώ, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζεται δεν θα είναι στο όνομα της αντικαπνιστικής θαρίας για να εισπράξομεν και δεν θα είναι μέτρα τα οποία θα πλήττουν εργαζόμενους σε εργασιακούς χώρους οι οποίοι θα απειλούνται με απόλυση γιατί καπνίζουν και εν πάση περιπτώσει τα μέτρα αυτά δεν θα τα πληρώσει ο περιπτερούχος, δεν θα τα πληρώσει ο περιπτερούχος και άλλοι θα κερδίζουν και θα κλείσουμε όλα τα περίπτερα της χώρας με αυτή την τακτική την οποία ακολουθείτε στο όνομα της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Πολύ φοβούμαι ότι με τον τρόπο που πάτε να κάνετε αυτά τα βήματα απρογραμμάτιστα, χωρίς συζήτηση, χωρίς ένα διάλογο και χωρίς έναν ορθολογισμό, το αποτέλεσμα θα είναι μικρό όσον αφορά τη μείωση του καπνίσματος, μικρό όσον αφορά τα έσοδα του δημοσίου, αλλά μεγάλη ζημιά για τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα για ορισμένες ευπαθείς επαγγελματικές κατηγορίες και πολύ φοβούμαι για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων. Να επανεξετάσετε κάποιες διατάξεις, έστω και τώρα, αυτών των μέτρων για το κάπνισμα που περιλαμβάνεται, λύθηκε κέρα μια τάκτος ερισμένη σε αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.